Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, συζητάμε την ερώτηση την ώρα που χιλιάδες φοιτητές και μαθητές σε όλη τη χώρα κινητοποιούνται διατρανώνοντας ένα φτάνει πια στην υποβάθμιση των μορφωτικών τους δικαιωμάτων και αναγκών. Έτσι λένε και οι μαθητές στα σχολεία της Λίμνου που για πολλωστή φορά κινητοποιούνται όπως έκαναν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς τους το προηγούμενο διάστημα στη Λίμνου και τον Αϊστράτη, που λόγω της θέσης τους βιώνουν ακόμα πιο έντονα την πολιτική της κυβέρνησης που αντιμετωπίζει τη δωρεάν και δημόσια εκπαίδευση ως κόστος και εξοικονομεί κατά τα λεγόμενά σας εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όμως αυτό γίνεται σε βάρος της ουσιαστικής πολύπλευρης μόρφωσης των παιδιών. Η παραπάνω υποβάθμιση, ιδιαίτερα για τους κατοίκους των ακριτικών νησιών της Λίμνου και του Αϊστράτη, μαρτυρείται από τις μαζικές κινητοποιήσεις, τα ψηφίσματα διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών γονιών των δύο νησιών που κατ' επανάληψη σας έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο σας, ενάντια στην έλλειψη ασφαλούς και δωρεάν μεταφοράς των μαθητών, ενάντια στις συγχωνεύσεις τάξεων και τμήματων, ενάντια στη λειτουργική υποβάθμιση δημοτικών σχολείων στη Μύρινα, στο Κοντοπούλι, στο Κοντιά, στο Δημοτικό Σχολείο του Αϊστράτη, χωρίς μάλιστα να λαμβάνεται υπόψη η χωρητικότητα των αιθουσών διδασκαλίας, σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας των σχολείων. Και βεβαίως, ενάντια στις συνεχιζόμενες μέχρι και σήμερα, δύο μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας των σχολείων, ελλείψη εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, με πιο χαρακτηριστική θα πω, την παντελή έλλειψη μαθηματικού, επαναλαμβάνω μαθηματικού, στο γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις του Αγίου Ευστρατείου, της ελλείψης νηπιαγωγικούς παράλληλης στήριξης σε σχολικούς νοσηλευτές, σε βάρος της υγείας και της ζωής των παιδιών που το έχουν ανάγκη, την παντελή έλλειψη εκπαιδευτικού ειδικότητας θεατρικής αγωγής σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Λίμνου. Και με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, σας ρωτάμε ποια μέτρα θα πάρετε, προκειμένου να πάρθουν πρώτον πίσω όλες οι συγχωνεύσεις και λειτουργικές υποβαθμίσεις των σχολείων στη Λίμνο και στον Άγιο Ευστράτιο και για να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και στα δύο νησιά, καθώς και σε σχολικούς νοσηλευτές και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Τα λέω ομαδοποιημένα, αν χρειαστεί στην δευτερολογία θα πω για τα επιμέρους. Ευχαριστώ. Συνάδελφο, ότι ποτέ δεν είπε κανείς από το Υπουργείο, προφανώς ούτε και εγώ, ότι οι συγχωνεύσεις γίνονται για την ανάγκη εξοικονόμησης προσωπικού. Αυτά που λέτε είναι ενάντια στην αλήθεια. Δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. Τώρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και των κενών, η στελέχωση των σχολικών μονάδων είναι απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά συνέπεια και για το Υπουργείο μας. Ξέρετε πολύ καλά, το έχω πει επανειλημμένα και σε εσάς και σε άλλους. Γίνανε μόνιμοι διορισμοί, πρώτοι μετά από πάρα πολλές δεκαετίες και πρώτη φορά στη ειδική αγωγή, στα εκπαιδευτικά χρονικά. Έχουμε φτάσει συνολικά στους 40.000 περίπου μόνιμους εκπαιδευτικούς ανά την επικράτεια. 18.403 κυρία συνάδελφε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 15.673 στη γενική εκπαίδευση, 2.730 στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, 17.458 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 14.448 στη γενική, 3.004 στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Σε αυτούς προστίθεται και 1.590 μόνιμοι διορισμοί μελών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού της προηγούμενης τετραετίας, ή 1.210 μόνιμοι διορισμοί μελών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού για το τρέχον σχολικό έτος, σχεδόν λοιπόν 40.000 μόνιμοι διορισμοί. Σε ό,τι αφορά τις περιοχές της Λίμνου και του Αγίου Ευστρατείου που σας απασχολούν στην ερώτηση, τα τελευταία 5 χρόνια, 101 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν διοριστεί, έτσι μιλάμε για μόνιμους διορισμούς, 95 στη γενική εκπαίδευση, 6 στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, 90 εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 71 στη γενική εκπαίδευση, 19 στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, 4 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στη Λίμνο. Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε και εσείς πολλά, πολύ καλά έκτατες εκπαιδευτικές ανάγκες, κοίηση, ασθένεια και γι' αυτό έχουν προσληφθεί φέτος συνολικά 40.240 αναπληρωτές, εκ των οποίων οι 7.559 είναι αναπληρωτές μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού για τη Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο. 32 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 10 στη γενική, 22 στην ειδική, 18 εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια, όλοι είναι στη γενική εκπαίδευση. Για το μαθηματικό στο γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Αγίου Ευστρατείου, με το οποίο μας ερωτάτε.
Η ώρα των μαθηματικών του γυμνασίου, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τη Διεύθυνση Δευτερομάδας Εκπαίδευσης Λέσβου, ανατέθηκαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς, άρα δεν υπήρξε. Και ενώ σε εκπαιδευτικό πληροφορικής που διδάσκει, το ορίζον όμως το προβλέπει, το μάθημα των μαθηματικών ως δεύτερη ανάθεση. Άρα τα παιδιά μας διδάσκονται μαθηματικά. Οι υπόλοιπες 13 ώρες αποτυπώθηκαν ορθά στο πληροφοριακό σύστημα MySchool και γνωστοποιήθηκαν ως κενό στο Υπουργείο μας μόλις πριν από λίγες ημέρες, στα μέσα του Οκτωβρίου. Αμέσως λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΠΕΘΑ φρόντισαν να συμπεριληφθεί το κενό στις προσλήψεις και την 5η, 31 Δεκάτου του 2014, προσελήφθη αναπληρωτής μαθηματικός. Αυτό θα αναλάβει, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται για την παρουσία και ανάληψη υπηρεσίας, από 6 έως 7 Νοεμβρίου, δηλαδή αύριο μεθαύριο. Παράλληλα, μας ενημερώνει η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Λέσβου, η διεύθυνσή της, ότι μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο αναπληρωτής, τα μαθήματα αυτών των 13 ωρών γίνονται με διδασκαλία εξ αποστάσεων από άλλους μαθηματικούς που ανήκουν στην ίδια διεύθυνση και υπάρχει και το σχετικό έγγραφο. Σύμφωνα επίσης με την ενημέρωση που έχουμε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας, η ανάγκη για εκπαιδευτικό θεατρικής αγωγής στα δημοτικά σχολεία της Λίμνου δεν υπήρχε από την αρχή της χρονιάς, προέκυψε εκτάκτως και θα γίνει προσπάθεια να καλυφθεί σε επόμενη φάση προσλήψεων με βάση και τις πιστώσεις που θα είναι διαθέσιμες. Για τους νηπιαγωγούς παράλληλη στήριξη. Στην πρώτη φάση προσλήψεων, 6 κενά, καλύφθηκαν τα 5. Στη δεύτερη φάση προσλήψεων, έμειναν 2 κενά που θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, μαζί με τις ανάγκες που υπάρχουν για όλη την Ελλάδα και τις διαθέσιμες πιστώσεις. Για τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στον Άγιο Ευστάτιο δεν υπήρχαν κενά. Στη Λίμνο έχουν προσληφθεί μέχρι στιγμής 22 αναπληρωτές μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες, 15 στην πρωτοβάθμια και 7 στη δευτεροβάθμια. 4 αναπληρωτές μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, 2 ψυχολόγοι, 2 κοινωνικοί λειτουργοί στο ΚΕΔΑΣΥ, αλλά και στο σχολικό δίκτυο εκπαίδευσης υποστήριξης στο ΚΕΔΑΣΥ Λίμνου. Αυτές κάλυψαν το σύνολο των κενών σε ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, εκτός από ένα κενό φυσιοθεραπευτή και εργοθεραπευτή, για τα οποία, κυρία συνάδελφε, δεν βρέθηκε υποψήφιος. Θα σας πω και για τους νοσηλευτές που αναφέρεται στην ερώτηση και για το ειδικό βοηθητικό προσωπικό για τη Λίμνο. Στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, ήδη από την πρώτη φάση προσλήψεων, 38-24, υπήρχαν 5 κενά, καλύφθηκαν τα 4, 5 κενά ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καλύφθηκαν και τα 5. Στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, κατά την πρώτη φάση, 1 κενό νοσηλευτή που καλύφθηκε. Στη δεύτερη φάση προσλήψεων, 1 κενό νοσηλευτή, ο οποίος καλύφθηκε με αναπληρωτή που ανέλαβε υπηρεσία πριν από λίγες μέρες. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι τέτοια τα νούμερα που πρέπει να αναφέρω στους συναδέλφους, γι' αυτό κάνω κατάχρηση του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Το καταλαβαίνω. Κυρία Υπουργέ, αναφέρθηκα επί τούτου στην πρωτολογία σε μια σειρά ζητήματα που τα έχουμε επανειλημμένα φέρει από ψηφίσματα του Συλλόγου Γονέων, Καθηγητών Εκπαιδευτικών κλπ. Για να δείξω το μέγεθος των προβλημάτων και της αντιεκπαιδευτικής που πολλές φορές, να μου επιτρέψετε, μετατρέπεται και εγκληματική πολιτική σε βάρος των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, που ανεξάρτητα αν το χαρακτηρίζετε έτσι ή όχι, στην πράξη αποτυπώνεται ότι αντιμετωπίζονται τα παιδιά ως αριθμοί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα παιδαγωγικά κριτήρια, οι ιδιαίτερες ανάγκες τους, η γεωμορφολογία των νησιών, οι συνθήκες ζωής τους και αυτών και των οικογενειών τους, και αυτό φαίνεται και από τις αποφάσεις για λειτουργικές υποβαθμίσεις των σχολείων, όταν τα ίδιες οι δυνατότητες των κτηρίων, των αιθουσών κλπ. Δεν ουσιαστικά δημιουργούν ανασφαλείς συνθήκες για τους μαθητές, όπως βεβαίως και τα συγκεκριμένα ζητήματα που προκύπτουν για τις ελλείψεις θέσεων εκπαιδευτικών. Και βεβαίως δεν είναι ούτε άγνωστα ούτε καινούργια αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο το ότι, όπως λέτε, αναγκάζεστε με χιλιάδες αναπληρωτές να καλύπτετε κάθε φορά τα κενά που διαμορφώνονται, γιατί είναι ανάγκες διαρκής και μόνιμης. Και να μου επιτρέψετε, επειδή μιλάτε για τη δυσκολία πολλές φορές, και τώρα αναφερθήκατε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικά επικαλείτε κατά καιρούς στο Υπουργείο τη δυσκολία ή την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις ακριτικές περιοχές, και ήταν και ένα θέμα της προηγούμενης ερώτησης. Όταν, για παράδειγμα, από 1η Νοεμβρίου η Λίμνος και ο Αϊστράτης μένουν χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, ιδιαίτερο ο Αϊστράτης, και η Λίμνος με πολύ μειωμένη και προβληματική σύνδεση, πώς ένας
εκπαιδευτικός λοιπόν θα πάρει αυτή την, θα κάνει αυτή την επιλογή για να πάει να καλύψει αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Όπως επίσης και για την έλλειψη εξασφαλισμένης ασφαλούς και δωρεάν μεταφοράς δεκάδων μαθητών από τα χωριά, των οποίων τα σχολεία έκλεισαν, λόγω των πολιτικών που εφάρμοσε και η δική σας κυβέρνηση και οι προηγούμενες βεβαίως, που υποβαθμίζει συνολικά τις συνθήκες ζωής στα νησιά. Και τελικά πού οδηγεί αυτή, και το λέω γιατί το επαναφέρω γιατί δεν απαντήσατε σε αυτό, για το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, οδηγεί στην προβληματική προσέλευση των μαθητών στα σχολεία, στην προβληματική τους δηλαδή πρόσβαση στη μόρφωση, που δυστυχώς φτάνει μέχρι το σημείο νήπια να μένουν στο σπίτι τους, να μην έχουν πάει ούτε μια μέρα στο σχολείο, και μιλάμε και για υπαρκτή περίπτωση παιδιού που φοιτά και στο ειδικό μάλιστα νηπιαγωγείο της Σμύρνας. Λόγω αυτών των δυσκολιών που δεν μπορεί να είναι απάντηση προς τους γονείς των μπαλάκι αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις τοπικής ή στην κεντρική διοίκηση, αυτό πρέπει να λύνεται, πρέπει να είναι στη μέρημνα, πρώτη μέρημνα του Υπουργείου. Και εμείς επαναλαμβάνουμε ότι ακόμα και αυτά τα ζητήματα με τον μαθηματικό, για παράδειγμα, στον Άι Στράτη που καλύπτεται είτε από άλλη ειδικότητα είτε με μαθήματα εξ αποστάσεως, δεν μπορεί να γίνονται οι μαθητές στα σχολεία των ακριτικών νησιών μαθητές δεύτερης κατηγορίας, πληρώνοντας την επιλογή και σωστή επιλογή λέμε και επιμονή των γονιών τους να παραμένουν στα ακριτικά νησιά. Επίσης, αναφερθήκατε γενικά σε κενά που έχουν καλυφθεί, όμως παραμένουν, για παράδειγμα, κενά σε σχολικούς νοσηλευτές στο πρώτο και το δημοτικό, πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολείο Μύρινας, και κατά τη γνώμη μας αποτελεί βαρβαρότητα ένας γονιός να πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην ασφάλεια για την υγεία του παιδιού του ή στην απρόσκοπτη πρόσβασή του στη μόρφωση, και αυτό πρέπει να συμβαίνει από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σχολείου και όχι δύο μήνες μετά. Παραμένει κλειστό το τμήμα ένταξης του Δημοτικού Σχολείου Κοντοπουλίου. Δεν λειτουργεί ολοήμερο τμήμα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Δημητρίου λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Κύριε συνάδελφε, λείπουν δυο νηπιαγωγοί παράλληλη στήριξη του τρίτου νηπιαγωγείου Μύρινας, ενώ στο Δημοτικό Σχολείο Κάσπακα δεν έχει λειτουργήσει καθόλου εργαστήριο πληροφορικής λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού. Επομένως, δεν σας ζητήσαμε να παριθμίσετε προσλήψεις που έχουν γίνει, να πείτε όμως πώς τα κενά που παραμένουν σε αυτά τα σχολεία θα καλυφθούν και κατά τη γνώμη μας πώς θα καλύπτονται μόνιμα από την αρχή της σχολικής χρονιάς, γιατί δεν μπορεί να είναι κάθε φορά να περιμένουμε την αγωνία γονείς και εκπαιδευτικοί για το αν ζητήματα είτε που αφορούν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών είτε και την ασφάλειά τους σε σχέση με σχολικούς νοσηλευτές και άλλα θα λύνονται κατά τη διάρκεια αφού ήδη έχει αρχίσει η σχολική χρονιά.